Ο κύριος Δήμαρχος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Τι επιστολή στείλατε και τι απάντηση πήρατε? Δυστυχώς οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ αρνητικές στο θέμα του κάμπου των Δωδεκαδικίων. Εμείς είχαμε κάνει μια επίσκεψη πριν από 15 μέρες εκεί, μια αυτοψία. Είδαμε τα θέματα υγείας, ασφάλειας, υγιεινής. Αλλά οι συνθήκες πλέον είναι δραματικές. Πολύ μεγάλος αριθμός των προσφύγων, 50% παραπάνω από ό,τι είναι η πρόβλεψη που μπορούν να λειτουργούν ομαλά μέσα στο κάμπι του προσφύγης μετανάστες. Πριν 15 μέρες ήταν 50% επάνω. Πριν από 15 μέρες ήταν ακόμη περισσότερο. Τώρα είναι γύρω στους 600, αλλά η δυναμική του κάμπι είναι γύρω στους 400 άτομα. Μάλιστα. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχουμε τελείως διαφορετικές συνθήκες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα μιλάμε για διάφορα, μια χημεία διαφορετικών εθνοτήτων που θα έλεγα πολλές φορές είναι και συγκρουόμενοι μεταξύ τους. Αυτό προέκυψε χθες το βράδυ. Και, εννοείται φυλές εντός εισαγωγικών, διαφορετικές εθνότητες. Παλιά είχαμε την ομοιογένεια τουλάχιστον στα Δακαδίκια. Έρχονται στα χέρια, χωρίζουν. Τι χωρίζουν, τι έχουν να χωρίσουν? Ναι. Δεν έχω την απόλυτη εικόνα και εγώ τις πληροφορίες που έχω μέσα από το κάμπο που θα αντιλαμβάνεις. Ναι. Είναι μια εσωτερική διαδικασία αυτή. Αλλά σίγουρα αυτό το οποίο γνωρίζω πάρα πολύ καλά είναι ότι και μέσα στο κάμπο έχουμε καυγάδες από διάφορες εθνότητες μεταξύ τους. Και βέβαια έχουμε και κάποια ενοχλητικά κρούσματα και μέσα στον οικισμό των Δακαδικίων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για μας παράλληλα. Και το τελευταίο είναι ότι όσο φιλότιμη και αν είναι η προσπάθεια του αστυνομικού τμήματος Καλυδίων, με την πολύ μικρή δύναμη δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει προληπτικά σε μια τέτοια μεγεθυμένη παρουσία προσφύγων μεταναστών στην περιοχή. Η κατάσταση σε σχέση με το 2015 δεν θα έπρεπε να είναι καλύτερη, γιατί έχουμε μάθει τώρα από κάποια πράγματα? Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι ο Δήμος Λαγκαδά πήρε πολύ μεγάλο κομμάτι του προσφυγικού και το στήριξε και μέσα στα σχολεία και στο Παγιοχώρι και στα Λακαδίκια. Παρόλο που εκείνη την εποχή ο αριθμός των προσφύγων ήταν πολύ μεγαλύτερος, κάποια στιγμή εισάγησε και τους χίλιους, είχαμε μια ομοιογένεια όσον αφορά την στελέχωση του κάμπου, δηλαδή ήταν οικογένειες, ήταν κυρίως από τη Συρία. Τώρα έχουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχουμε ανεμογενή χαρακτηριστικά μεταξύ των προσφύγων. Έχουμε μια, θα έλεγα, έκρηξη μέσα στο στρατό. Υπάρχουν πρόσφυγες και μετανάστες, δεν υπάρχουν οικογένειες, αυτό λέτε? Σε ένα μεγάλο βαθμό είχαμε αλλάξει χαρακτηριστικά. Δεν μπορώ να το πω 100%, αλλά ωστόσο, όντως δεν μπορούμε. Όταν πήγατε, κύριε Δήμαρχε, σας ξενάγησε η ΜΚΟ που είναι υπεύθυνη ή κάποιος από το Υπουργείο? Εγώ, επειδή τον ξέρω πολύ καλά τον χώρο και είμαι από τους πρώτους που τον έχω επισκεφθεί εδώ και πολλά χρόνια, έκανα τη δικιά μου αυτοψία, μίλησα και με τους αστυνομικούς, μίλησα και με το πρόσωπο του Υπουργείου. Είναι τελείως διαφορετικά δεδομένα σήμερα. Δήμαρχε, ρωτάω, ποιος είναι αρμόδιος σε αυτό το ΚΑΠ? Πήγατε εκεί, με ποιον μιλήσατε, με τους αστυνομικούς? Ναι. Εκεί υπάρχει και η αστυνομική δύναμη, υπάρχει και μία ΜΚΟ, από ό,τι ξέρω είναι της ρέξης, η οποία αυτή κατά κάποιο τρόπο έχει τα ζητήματα συγκίνησης και διαχείρισης του χώρου. Και υπάρχει βέβαια και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αυτό το στρατόπεδο, μην ξεχνάμε ότι έχει. Λίγο πιο μακριά το ακουστικό, σας παρακαλώ, για να ακούγεστε λίγο καλύτερα. Ναι. Αυτό το στρατόπεδο έχει μια διαφορετικότητα, καθώς υπάγεται στην ΥΠΑΤΕ Αρμοστία. Ναι. Και η ΥΠΑΤΕ Αρμοστία συνεργάζεται εκεί με αυτή τη συγκεκριμένη ΜΚΟ. Δεν είναι σαν τα άλλα στρατόπεδα που έχει την αρμοδιότητα του στρατός. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Όμως, κάθε στρατόπεδο είναι και μια ιδιαίτερη κατάσταση, έτσι. Το πρόβλημα σήμερα δεν είναι μόνο την ιδιαίτερη κατάσταση, είναι ότι πλέον έχουμε ένα χώρο που έχει περισσότερους πρόσβους από ό,τι έχει το χωριό δίπλα τα Λακαδίκια. Είναι 50 μέτρα τα σπίτια από εκεί πέρα. Έχουμε περιστατικά μέσα στο χωριό. Οι κάτοικοι είναι θορυβημένοι. Τι περιστατικά, τι εννοείτε περιστατικά, Δήμαρχε? Κάποιες ενοχλήσεις το βράδυ, κάποιους που είχαν δει διαμορφώνουν μια ακραία συμπεριφορά, κάποιους που βγαίνουν έξω από το στρατόπεδο. Νομίζω ότι αυτό που απαιτείται, και γι' αυτό εγώ ζήτησα με την επιστολή μια άμεση συνάντηση με τον Διευθυντή της αστυνομίας, τον στρατηγό, θα πρέπει προληπτικά. Τι να περιμένετε από το στρατηγό? Από την πολιτεία δεν θα πρέπει να περιμένετε, κύριε Δήμαρχε, κάποια πράγματα? Κοιτάξτε, μια πολιτική. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Προφανώς και είναι αυτό που λέτε όσον αφορά τον μισοπρόθεσμο και τον μακροπρόθεσμο. Άμεσο όμως είναι αυτό το οποίο απαιτείται, είναι η ενίσχυση της αστυνόμευσης προληπτικά, ώστε να δημιουργηθεί μια αίσθηση ασφαλείας στο χωριό για όσο είναι αυτοί οι 600 εκεί. Ναι. Και από εκεί και πέρα πάμε στην πολιτεία και πάμε ιδιαίτερα στο Υπουργείο, όπως το αναφέρετε, μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο πρέπει να διαμορφώσει και να, αν δεν το έχει κάνει, και ένα σχέδιο άμεσης ελάττωσης
του ΑΕΦΟ, το προσφύγιο με τον Αστόκο Πρίσκο. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, επειδή δεν είναι καλή γραμμή, δεν είναι καλή γραμμή, επειδή είναι και κινητό. Εξηγήστε μου λίγο από το γραφείο συντονισμού εδώ του προσφυγικού. Είχατε πάρει κάποια πάτη, συνεργάζεστε, υπάρχει σχέδιο, σας έχουν πει για κάποιο σχέδιο. Μίλησα με τον κύριο Ράγκο, ζήτησα οπωσδήποτε τις επόμενες μέρες να μειωθεί ο αριθμός. Ήδη έχουν περάσει αρκετές μέρες, απαιτείται να μειωθεί στους 100-200. Γιατί άμα δεν το ζητούσατε, δηλαδή δεν θα το κάνουμε από μόνοι τους, δεν θα το διαχειρίζονταν από μόνοι τους. Λυπάμαι, κύριε Καραμαλωτήδη, που το λέω αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ βολικό σήμερα τα δύο στρατόπεδα Αναγνωστοπούλου και Λακαδικίων. Δεν λύνεται όμως το πρόβλημα. Πρέπει να βρεθούν και άλλοι χώροι και να γίνει διασπορά. Το είπατε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να γίνει διασπορά το δυνατό συντομότερο, γιατί δεν μπορεί να σηκώνει το σχέδιο. Ούτε εσείς διαπιστώσατε λοιπόν κάποιο σχέδιο, έτσι. Ότι παρακολουθούν, έχουν εκπονήσει ένα σχέδιο και το ακολουθούν και το υλοποιούν. Αυτό το οποίο είδα είναι η σόρευση προσφύγων σε πολύ μεγάλο αριθμό και είδα χθες το βράδυ μια κατάσταση έκρηθμη που δεν μας τιμά και το κυριότερο δεν τιμά την πολιτεία. Πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Εσείς τώρα οι δήμαρχοι με τις επιστολές και τις διαμαρτυρίες νομίζω φυλάτε τα νότα σας, έτσι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι παραπάνω. Γιατί αν δεν το κάνετε εσείς οι εκπρόσωποι των κοινωνιών, των τοπικών κοινωνιών, από πού να περιμένουμε? Πολύ καλό το ερώτημα, αλλά πέστε μου αν υπήρχε μια δυνατότητα να έχουμε και ειδικό τμήμα δημόσιας τάξης για τη ασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων μας ή να κάνουμε κάτι το οποίο δεν μας αναδοδεί, αντιλαμβάνεστε ότι παίρνουν και παίρνουν εθνικά θέματα, παίρνουν και θέματα υγείας και θέματα ασφάλειας. Θεωρώ ότι εδώ αυτό είναι ένα κομμάτι που αφορά καθαρά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όχι για να το απεμπολίσουν την αρμοδιότητα μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ αυτή τη στιγμή η χώρα πρέπει μέσα στον εθνικό σχεδιασμό, πέρα από τα νησιά, να δει και τον υπηρετικό χώρο και ιδιαίτερα τον νομό Θεσσαλονίκη, όπου μάλλον χωρίς σχέδιο έρχονται οι πρόσφυγες σε δύο μόνο σημεία. Αυτό πρέπει να σταματήσει χθες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η αστυνομία οφείλει να πράξει τα δέοντα. Σας ευχαριστούμε πολύ.